τώρα, και τώρα είπε ότι είναι 49. Όχι, παιδιά, το 49 το σχολιάζαμε την Άνοιξη. Ωραία, είναι 49. Ακόμα 49. Να Άνοιξη 49 είναι ακόμα, ρε παιδί μου. Ναι, η ίδια πάντως νιώθει ότι είναι καλύτερα τώρα που έχει πει την ηλικία της, γιατί πιο παλιά δεν τη... ένιωθε ενοχικά με το να την πει. Άντε καλά, κομπλεξάρει το άτομο, Ναταλία. Νομίζω πάντα την έλεγε. Και το είπε γιατί οι φίλοι της είπαν ότι μικροδείχνει. Αλλά εσείς πιστεύετε. Μικροδείχνει, εννοείται. Μικροδείχνει. Εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ μικροδείχνει. Δηλαδή το στυλ της είναι πιο νεανικό. Καταλάβατε μια πάση. Γιατί φοβάμαι ότι και του χρόνου 49 θα είναι και του παραχρόνου. Έλα, παιδί μου, εντάξει. Είναι δικαίωμά τη. Είναι δικαίωμά τη μια γυναίκα. Δεν θέλει να πει την ηλικία τη. Και όταν λέει. Κάνει. Μα τι λέει. Εδώ δεν τη λέμε εμεί, αδερφή αυτή. Πραγματικά δηλαδή. Δεν τη λύσει εσύ. Μα κακώ τη λέει. Πάντως, γιατί είναι όσο δείχνει. Και όταν κάνει αυτή τη δουλειά που κάνει η Ναταλία. Δεν θε, ρε παιδί μου. Να σου πω κάτι. Εσύ την έχει πει από μικρό στην ηλικία σου ποτέ. Δηλαδή, εγώ που τη λέω από μικρή δεν σώζεται σε 10 χρόνια. Δεν σώζεται. Όχι. Τώρα Κατερινάκη μου έχει καταλάβει. Καταρχήν, για Google το όνομά σου στο Wikipedia να δει, θα στο βγάλει την ηλικία ή δεν στο βγάλει. Καλά, μην το κάνει τώρα. Η προσωπικότητα παίζει σημαντικό ρόλο για το πώ φαίνεται ένα άνθρωπο. Η ηλικία μου την έχουν παντού. Δεν βλέπει. Τι είπα τώρα. Τα λάθη. Αν είναι κάποιος ο οποίος είναι πιο σοβαρός, μεγαλοδείχνει. Κάποιος ο οποίος είναι πιο νεανικός, φαίνεται και πιο νεανικός στην ηλικία. Τι είπες τώρα, Μαρεδάφνη, και εσύ. Στυλ. Δέσποινα. Αυτό που είπε... βέβαια, γιατί. Με τι σημαίνει να κάνει, όχι με το... Αυτό λέω. Και με την προσωπικότητα, πιστεύω. Εντάξει. Αυτό που είναι στάνταρ στην Ναταλία είναι ότι πραγματικά αυτό που προσέχει επάνω στου άντρε με του οποίου έχει υπάρξει. Α, γράφει παντού την ηλικία μου. Η Κατερίνα καινούργια είναι γεννημένη. Δηλαδή με το που του δει, λε εντάξει, αυτό έχει πολύ μυαλό, όχι φέτε. Μυαλό. Δεν ξέρει βέβαια ο άνθρωπο. Να κάνει μια συζήτηση. Μπορεί να είναι όλοι πανέξυπνα παιδιά και να υπήρξαν άλλα. Δεν μπορώ να το κρύψει το μέλλον. Δεν πάω να το κρύψω καθόλου. Όχι, Κατερίνα. Είναι καταγεγραμμένο. Μα τα έχεις πει. Εγώ δεν θέλω τώρα, δεν με νοιάζει. Αφού είμαι 29 και λέω ότι κοντεύω 30, αλλά δεν βαριέσαι, εντάξει. Λέω, μήπως το μέλλον πιάσω. Απογοητεύτηκες. Ναι, μήπως το μέλλον πιάσω τα περίεργα. Ποια ώρα είναι τώρα, τι ώρα είναι. Μαμ.